...η σχολή του. Λεπτομέρειε για το θέμα θα μα δώσει τώρα ο Γιώργο Γρηγοριάδη. Γιώργο, σε ακούμε. Την ξυλοκόπησαν τόσο βία οι συμφιτήτριέ τη, όπω καταγγέλει που την έστειλαν μάλιστα και στο νοσοκομείο με μόλοπε και κακώσει όλο τη το σώμα, όπω αναφέρεται και στην ιατροδικαστική έκθεση. Η σπουδάστρια των Τεφάκο Μωτινής. χρειάστηκε μάλιστα να παραμείνει τρει μέρε για νοσηλεία. Πέρασαν άλλε 15 για να αναρρώσει πλήρω από τα χτυπήματα που είχε σε αυχένα χέρια και πόδια. Όλα ξεκίνησαν από μια σήμαντη αφορμή, όπω καταγγέλει, όταν κατά την διάρκεια πρόβα παραδοσιακών χωρών στο αμφιθέατρο τη σχολή, τον τεφά στην Κομοτινή, δέχτηκε αρχικά φραστική επίθεση για τα νύχια τη. Και όταν η σπουδάστρια ζήτησε τον λόγο για αυτή την παρατήρηση, όπω καταγγέλει, ακολούθησαν τα χειρότερα. Την έσβρωξαν, την έριξαν στο πάτωμα και άρχισαν να την κλωτσάνε σε όλο τη το σώμα, μέχρι που έχασε για τι αισθήσει τη. Μάλιστα, καταγγέλει η φοιτήτρια πω προσπάθησε καθηγητή τη σχολή να συγκαλύψει το περιστατικό, συμβουλεύοντα την να μην δώσει έκταση για να μην πληγεί η εικόνα τη σχολή. Ευτυχώ δεν υπάκουσε η κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό σε βάρος της αλλά και το μπούλινγκ. Η υπόθεση έχει πάρει την δικαστική οδό αφού έχουν κατατεθεί μηνύσει και όπω φαίνεται δεν είναι η πρώτη φορά όπω υποστηρίζει η νεαρή γυναίκα που δέχεται τέτοιε συμπεριφορέ και κυρίω μπούλινγκ από τι συγκεκριμένε συμβιδίτριε τη Νίκο. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Αποβέβαιο θάνατο έσωσε μια οκτάχρονη.